την τιμή να συνεργαστεί με τον καθηγητή Στάθη Καλύβα, ενός εκ των πιο σημαντικών πολιτικών επιστημόνων παγκοσμίως στους καιρούς μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα βιβλίο, αυτό εδώ, το ελληνικό όνειρο. Τι είναι το ελληνικό όνειρο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα σε μια παρουσίαση που δεν θα κρατήσει πάρα πολύ και θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις προς τον καθηγητή. Με το ελληνικό όνειρο διατρέχουμε την ελληνική ιστορία των τελευταίων 200 ετών, συζητάμε κάποια κομβικά σημεία, προσπαθούμε να καταλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τι κρύβεται πίσω από αυτά και στο τέλος προσπαθούμε να διατυπώσουμε ένα μάλλον αισιόδοξο σενάριο για την Ελλάδα από το 2030 και μετά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο, μπορείτε να το βρείτε είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά στα βιβλιοπωλεία που τώρα έχουν ανοίξει. Στάθη, να σε καλημερίσω, γιατί είσαι στην Αμερική, είσαι στο Connecticut. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί στη μετεκλογική Αμερική? Υπάρχει μία περίεργη ατμόσφαιρα και θα έλεγα ότι πολιτικά αλλά και στον υγειονομικό τομέα υπάρχει μία αντίστοιχη κατάσταση στην οποία βρίσκει κανένας ανάμεικτα τα συναισθήματα της ελπίδας γιατί έρχεται κάτι καινούριο πολιτικά αλλά και υγειονομικά με το εμβόλιο, αλλά συγχρόνως τη διαχείριση μιας κατάστασης και πολιτικά αλλά και υγειονομικά που επιδεινώνεται. Οπότε ουσιαστικά θα έλεγα βλέπει κανένας μια σχιζοφρένεια να υπάρχει και από αυτή την άποψη βρίσκω αρκετά παράλληλα σημεία με αυτά που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή την αίσθηση ότι μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο διάστημα, αλλά απ' την άλλη επίσης την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα δεν θα κρατήσει για πάντα και ότι είναι σαφές το ότι έρχεται η έξοδος από αυτό. Και είναι δύσκολο κανένας να τα συνδυάσει αυτά, με αποτέλεσμα να εισπράττουμε καθημερινά πάρα πολύ αντιφατικά μηνύματα από το περιβάλλον μας. Διακρίνεις μία ανακούφιση στο περιβάλλον? Όχι, γιατί ακριβώς υπάρχει η αίσθηση ότι θα δυσκολέψουν τα πράγματα προτού καλυτερέψουν. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια κούραση. Υπάρχει μια κούραση. Πολλές φορές εκδηλώνεται με αυτού του είδους την ανυπομονησία, την αδυναμία να δει κανένας το πιο μακριά και να επικεντρώσει μόνο στα πολύ άμεσα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο ελληνικό όνειρο, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί και από εκεί θα δώσουμε και ερίσματα στους θεατές μας για να σου απευθύνουν κάποιες ερωτήσεις. Όπως είπα και πριν, το ελληνικό όνειρο είναι μια αφήγηση της ελληνικής ιστορίας με μια κριτική ματιά. Για τα τελευταία 200 χρόνια έχουμε ως Big Bang του νέου ελληνικού κράτους την Επανάσταση του 1821, για την οποία θα ήθελα να σε ρωτήσω. Πρώτα-πρώτα, δεν σου αρέσει ο όρος Επανάσταση, έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι τεχνικά πιο σωστός είναι ο όρος εξέγερση, με την έννοια του ότι η Επανάσταση είναι πολύ ευρύτερος όρος. Μιλάμε φερρυπίν για τη βιομηχανική Επανάσταση. Δεν περιλαμβάνει μόνο πολιτικές πράξεις. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια εξέγερση. Και να πω ότι αυτό ακριβώς το ερώτημα που μου κάνεις αυτή τη στιγμή είναι το είδος των ερωτημάτων που μου έκανε στη διάρκεια του βιβλίου. Να πούμε εδώ ότι, και πιστεύω ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι το βιβλίο δεν είναι τόσο πολύ μια αφήγηση της ελληνικής ιστορίας, όσο ένας σχολιασμός διαφόρων αντιλήψεων που υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό που γινόταν στη συζήτηση ήταν ο Κώστας έθετε μπροστά μου μια σειρά από ιδέες οι οποίες είναι ευρύτερα αποδεκτές, είναι η ελληνική επανάσταση, επανάσταση ή όχι, και εγώ προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να το ξαναδώ αυτό το πράγμα από διαφορετική οπτική γωνία. Γιατί θεωρώ ότι άμα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, είναι αναγκαίο να ξαναβλέπουμε τα πράγματα με μια καινούρια ματιά. Οπότε θα έλεγα ότι αυτή είναι η κεντρική ιδέα του βιβλίου, αυτό το παιχνίδι παίξαμε με τον Κώστα. Και με αυτή την έννοια, αν δούμε την ελληνική επανάσταση ως μια εξέγερση, ουσιαστικά την ξαναβλέπουμε με πιο ιστορικό τρόπο. Δηλαδή, όχι ως κάτι που ήταν αναπόφευκτο και ως κάτι το οποίο ήταν αναπόφευκτα επιτυχημένο, αλλά ως μία εξέγερση σαν άλλες που είχαν προηγηθεί, αλλά με κάποια διαφορετικά στοιχεία που μας αναγκάζει να ρωτήσουμε γιατί συνέβη με τα χαρακτηριστικά που είχε όταν συνέβη και γιατί τελικά πέτυχε με τον τρόπο που πέτυχε. Αντί δηλαδή να πούμε στη λογική της επανάληψης των πραγμάτων που έχουμε μάθει στα σχολεία, από τα βιβλία της ιστορίας κλπ, το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να ξανασκεφτούμε
βασικά συστατικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας με καινούριο τρόπο. Να θέσουμε καινούργια ερωτήματα. Αυτό πάντως, είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Πάντως, αν σήμερα ζωντάνευαν οι προτεργάτες επανάστασης, δεν θα θεωρούσαν ότι έχουν πετύχει και με το παραπάνω αυτό που ονειρεύτηκαν. Δηλαδή, επειδή πάρα πολύ συχνά βγάζουμε μία δυσθυμία, μία γκρίνια, ειδικά την 25η Μαρτίου λέμε «Ω, δεν θα ήταν περήφανοι οι πρόγονοί μας για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει», δεν έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες τους. Προφανώς, αλλά την άλλη αυτό είναι και ένα εύκολο στοίχημα να βάλουμε, με την έννοια ότι ολόκληρος ο κόσμος εξελίχθηκε με πραγματικά επαναστατικό τρόπο, και εδώ ισχύει η λέξη επανάσταση, από τον 19ο αιώνα και μετά. Αλλά θα έλεγα εδώ ότι πρόσφατα ανακάλυψα ένα λόγο που είχε βγάλει ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη το 1930, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός, στο οποίο ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λέει. Λέει ότι άμα κοιτάξουμε την Ελλάδα 100 χρόνια πριν, δηλαδή το 1830, θα δούμε ότι ήταν ουσιαστικά ένα αστείο κρατήδιο, ένα τίποτα. Και η απόσταση, λέει ο Βενιζέλος, που έχουμε διανύσει από το 1830 μέχρι σήμερα, λέει, είναι τεράστια. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα λέει ουσιαστικά 7 χρόνια μετά την ανταλλαγή πληθυσμού. Μια τεράστια τραγωδία. Και καταλήγει στο λόγο του ότι με βάση αυτά που έχει πετύχει η Ελλάδα, μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα, και είμαι, τους λέει, απόλυτα αισιόδοξος. Αυτό που θα συμβεί, βέβαια, είναι αμέσως μετά, θα έρθουν στην Ελλάδα τα καταστροφικά αποτελέσματα του οικονομικού κράχ του χρηματιστηρίου της Αμερικής. Η Ελλάδα θα περάσει μία δεκαετία κυριολεκτικά εφιαλτική, μία εικοσαετία ουσιαστικά. Αλλά μετά από αυτό, το όραμα του Βενιζέλου θα γίνει πραγματικότητα. Εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα πολλές φορές, να βλέπουμε την διαφορά ανάμεσα στα γεγονότα που επηρεάζουν τα πράγματα βραχυπρόθεσμα και στις πιο μακροπρόθεσμες στάσεις. Εγώ μακροπρόθεσμα είμαι πολύ αισιόδοξος για την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα, όπως ξέρουμε τα τελευταία 10 χρόνια και ήδη και τώρα, η χώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Καλά, μην προτρέξει, εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Ναι. Εγώ θέλω να μείνουμε, αφού έκανες και ένα άλμα 100 ετών περίπου και βάλε φτάνοντας στον Ελευθέριο Βενιζέλο, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ο εθνικός διχασμός είναι τελικά το συστατικό στοιχείο, το υπαρξιακό στοιχείο της κοινωνικής και πολιτικής μας ζωής όπως τη βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, αν ακόμα και σήμερα βρισκόμαστε στα απόνερα του διχασμού και για ποιο λόγο αυτό το γεγονός ήταν τόσο κομβικό και είναι για την ύπαρξή μας, για την ιδιοσυστασία μας. Ο εθνικός διχασμός εξακολουθεί να επηρεάζει την σημερινή πολιτική πραγματικότητα, αλλά με τον ίδιο τρόπο που τα παραμύθια ενσωματώνουν μέσα τους στοιχεία από τις προηγούμενες ιστορικές πραγματικότητες που έχουν χαθεί. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι οι πολιτικές μας ταυτότητες, δεξιά και αριστερά, έτσι όπως γίνονται αντιληπτές στην Ελλάδα, ουσιαστικά προκύπτουν μέσα από τον εθνικό διχασμό. Η διαίρεση πολιτική ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς ουσιαστικά είναι το βασικό πολιτικό αφήγημα που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη της πολιτικής στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα διακυβεύματα του εθνικού διχασμού είναι τα διακυβεύματα του σήμερα. Όπως κάθε ταυτότητα, η γένεσή τους χάνεται στην άχλη του παρελθόντος, αλλά η ουσία τους μετατρέπεται και μεταλλάσσεται συνεχώς. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι μεν συστατικό στοιχείο ο εθνικός διχασμός της πολιτικής μας πρακτικής, αλλά δεν είναι κάτι που ως ουσιαστικό γεγονός έχει μία συνέπεια και ένα περιεχόμενο που προσδιορίζει την καθημερινότητά μας. Αυτή κατασκευάζεται από τα προβλήματα του σήμερα. Όπως επίσης δεν είναι και ο διχασμός ιδιαίτερο στοιχείο των Ελλήνων. Η πολιτική διαμάχη, που πολλές φορές παίρνει έντονα στοιχεία, έντονα χαρακτηριστικά από την πόλωση, είναι κάτι που το συναντούμε σε όλους τους λαούς, σε όλα τα κράτη, σε όλα τα πολιτικά συστήματα. Δεν θα βρει κανένας πολιτικό σύστημα που να μην έχει ένωνα το στοιχείο της πολιτικής διαμάχης. Δημοκρατία δίχως διαμάχη δεν μπορεί να υπάρξει. Ουσιαστικά, δημοκρατία είναι ένας τρόπος της διαχείρισης της διαμάχης και, ας πούμε, του εκπολιτισμού της. Αφαιρεί τη βία από την πολιτική διαμάχη. Ναι, οπότε μήπως είστε όμως πολύ επιεικής εδώ. Γιατί τι εννοώ, γιατί σε εμάς η έννοια του διχασμού οδήγησε σε βία, οδήγησε σε έναν εμφύλιο. Και αν τελικά τα απόνερα του εθνικού διχασμού μας προσδιορίζουν και σήμερα, ακόμα και αυτά που βλέπαμε στην περίοδο της κρίσης,
η σύγκρουση μνημονιακών και αντιμνημονιακών θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο διχασμό, δείχνει ότι ο ελληνικός διχασμός είναι μια, ίσως είναι μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Θα έλεγα πως όχι, γιατί άμα το δούμε συγκριτικά θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχει ποιοτικά στοιχεία διαφορετικά από αυτά αντίστοιχων διχασμών. Σε αρκετές περιπτώσεις θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον στοιχείο της ελληνικής περίπτωσης είναι ότι στο βαθμό που υπήρξε βία δεν ήταν ίσως τόσο ακραία όσο αλλού. Πάντα τονίζω, για παράδειγμα, τη σύγκριση του ελληνικού εμφυλίου με τον ισπανικό εμφύλιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι τα θύματα του ισπανικού εμφυλίου μετά το τέλος του ξεπερνούν τον αριθμό των θυμάτων στη διάρκεια του εμφυλίου. Δηλαδή, το φραγκικό καθεστώς σκότωσε πιο πολλούς ανθρώπους μετά το τέλος του πολέμου από ό,τι σκοτώθηκαν πριν. Αυτό δεν συνέβη με τίποτα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, με το που τελειώνει ο εμφύλιος, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διώξεις και προβλήματα, σταματούν ουσιαστικά οι εκτελέσεις, οι θάνατοι. Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα πολύ πιο γρήγορα από ότι σε άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχους εμφυλίους, που έζησαν τις συνέπειες με πολύ πιο βαθύ τρόπο και με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Οπότε πολλά πράγματα τα οποία θεωρούμε στην Ελλάδα ως ιδιαίτερα, αν τα δούμε συγκριτικά, θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα, αλλά ενδεχομένως ιδιαίτερα από την καλή και όχι από την κακή πλευρά. Επειδή έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με τον εμφύλιο, θέλω να σου κάνω ένα θεωρητικό ερώτημα, αν και δεν σ' αρέσουν αυτά. Αν δεν είχε γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα είχαμε εμφύλιο στην Ελλάδα, δηλαδή θα φτάναμε ούτως ή άλλως σε έναν εμφύλιο? Ουσιαστικά ο εθνικός διχασμός που ξεκινάει το 2015 είναι μια μορφή εμφύλιος πόλεμος, που δεν παίρνει τη μορφή πολέμου, αλλά που περιλαμβάνει μέσα τις άλλες μορφές πολιτικής βίας, όπως για παράδειγμα τα πογκρόμ, τα νοεμβριανά που ξεχνάμε του 16, που τα ξεχνάμε γιατί όλοι μιλάμε για τα δεκεμβριανά του 44, είναι μια απίστευτα βίαιη έξαρση εκείνων των ημερών. Περιλαμβάνει και ένα μεγάλο πογκρόμ στην Αθήνα εναντίον των αντιβενιζελικών και οδομαχίες μεταξύ Ελλήνων και ξένων στρατευμάτων που έχουν αποβιβαστεί στην Αθήνα, κυρίως Γάλλων τότε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ελληνική περίπτωση υπήρχε ήδη ένας ζωντανός εμφύλιος που έπαιρνε διάφορες μορφές και μάλιστα με το κίνημα το 1935 παραλίγο να γίνει και κανονικός εμφύλιος πόλεμος και αυτό δεν συνέβη. Οπότε θα έλεγα ότι είχαμε περάσει από αυτή τη φάση, την είχαμε ουσιαστικά διαχειριστεί και αν δεν υπήρχε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος που οδήγησε στην κατάρρευση ουσιαστικά του κρατικού μηχανισμού και επέτρεψε σε νέες δυνάμεις και σε νέες καταστάσεις να αναβληθούν από την κατάσταση της αναρχίας που διαρούσε τότε, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε ξανά τέτοια εμπειρία. Η εμπειρία δηλαδή του κινήματος του 1935 να ήταν η τελευταία που θα είχαμε περάσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ελληνικός εμφύλιος είναι και η ελληνική εκδοχή της επανάστασης του προλεταριάτου, για να χρησιμοποιήσω όρους από το ΚΚΕ. Είναι δηλαδή μια αποτυχημένη προσπάθεια επανάστασης. Είναι σαφέστατα μια προσπάθεια κομμουνιστικής επανάστασης και βλέπουμε αντίστοιχα φαινόμενα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από τη Γιουγκοσλαβία έως φαινόμενα που έφτασαν πολύ κοντά στην επανάσταση και δεν προχώρησαν, όπως στην Ιταλία. Η περίπτωση της Ιταλίας είναι πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία είναι ότι τα Δεκεμβριανά της Αθήνας, με την αντίληψη και την αίσθηση ότι δημιουργούσαν ένα αδιέξοδο για το κίνημα το κομμουνιστικό, έδωσαν την αφορμή στον Γενικό Γραμματέα του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Παλμίριο Τολιάτη, να κάνει την περίφημη στροφή του Σαλέρνο, δηλαδή να μαζέψει αυτή τη δυναμική της επανάστασης που αναπτυσσόταν και στην Ιταλία τότε, με βάση τη λογική της γεωπολιτικής ουσιαστικά διάσπασης της Ευρώπης σε δύο αντίθετους σχηματισμούς, την έναρξη ουσιαστικά του ψυχρού πολέμου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα τα γεγονότα τα οποία τα ερμηνεύουμε και τα αναλύουμε με καθαρά ελληνοκεντρικό τρόπο αποκτούν μια διαφορετική διάσταση όταν τα δει κανένας συγκριτικά. Και εμένα, επειδή ουσιαστικά η δίκευσή μου ως πολιτικού επιστήμονα είναι η συγκριτική πολιτική, ακόμα και όταν δεν αναφέρομαι στη συγκριτική τους διάσταση, δεν μπορώ να βλέπω τα ελληνικά ιστορικά συμβάντα παρά ως μέρος ευρύτερων πολιτικών φαινομένων και να τα ερμηνεύω πάντα με αυτόν τον τρόπο. Να πάρουμε μία ερώτηση που μας βοηθάει και στη ροή και συνδέεται και με αυτά που λέγαμε τον εμφύλιο, να πάμε και πιο
μπροστά στο χρόνο, ρωτάει κάποιος θεατής, η δικτατορία των συνταγματαρχών ήταν αποτέλεσμα του ψυχρού πολέμου? Μάλλον όχι. Ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μετά τον εμφύλιο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είχαν έναν ιδιότυπο ρόλο, ασαφή μεν και σίγουρα υπόρρητο, αλλά ουσιαστικό, στη λειτουργία των πολιτικών πραγμάτων. Υπήρχε μια αντίληψη μέσα στο στράτευμα, από σημαντικό αριθμό αξιωματικών, ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά λειτουργούσαν ως οι φρουροί του καθεστώτος και οι προστάτες του καθεστώτος από ενδεχόμενες επαναστατικές απόπειρες, να το πούμε έτσι. Και αυτό το πράγμα χρησιμοποιήθηκε από μια ομάδα αξιωματικών πολύ συγκεκριμένη, οι οποίοι δεν είχαν μόνο ευρύτερες, ας πούμε, πολιτικές επιδιώξεις, αλλά και πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις συντεχνιακού τύπου, θα έλεγα, που αντιλαμβανόντουσαν ότι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα που άλλαζε υποχωρούσε και δεν τους άρεσε αυτό, και οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τις πολιτικές αναταραχές στην Ελλάδα μετά το 1964, για να εμφανίσουν τον εαυτό τους ως σωτήρες μιας Ελλάδας που υποτίθεται ότι κινδύνευε. Και αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό και κάποιες φορές ξεχνάμε, είναι ότι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 67 ήταν πραξικόπημα των συνταγματαρχών, όχι μόνο εναντίον του πολιτεύματος και του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας, αλλά εναντίον και της ίδιας της στρατιωτικής ιεραρχίας. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί εξεγέρθηκαν εναντίον των προϊσταμένων τους, των στρατηγών. Και αυτό νομίζω ουσιαστικά τοποθετεί τη δικτατορία στη ρίζα του λαϊκισμού, γιατί χαρακτηριστικό του λαϊκισμού είναι η αμφισβήτηση της υπάρχουσας ιεραρχίας. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε μία χώρα, θα ανατρέξουμε και λίγο σε ένα παλαιότερο έργο στο «Καταστροφές και θρίαμβοι». Βλέπουμε μία χώρα λοιπόν που πράγματι πηγαίνει από το θρίαμβο στην καταστροφή και από την καταστροφή στο θρίαμβο, που έχει περάσει εμφυλίους, χρεοκοπίες, δικτατορίες, πολύ δυνατές κρίσεις. Και όμως αυτή η χώρα, που είναι και σε μία γωνιά των Βαλκανίων, καταφέρνει και έχει το ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο, βρίσκεται στον πυρήνα ενός πάρα πολύ ισχυρού γκρουπ ανεπτυγμένων κρατών, και μάλιστα καμιά φορά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι αυτή η θέση που αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση της χώρας. Τι είναι αυτό τελικά που επιτρέπει στη χώρα να τα καταφέρνει και έστω με κάποιες παραδοξότητες να πετυχαίνει τους στόχους της και να βρίσκεται στη φωτεινή πλευρά του κόσμου? Όπως λες και εσύ, Κώστα, και το λέω και εγώ τακτικά, αν δει κανένας τους δείκτες με ψυχρό μάτι, θα δει ότι η Ελλάδα δεν τα έχει πάει άσχημα στα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Και άμα προσθέσεις αυτή τη διάσταση το γεγονός του πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα, τι χώρα είναι, πόσες πιθανότητες θα της έδινε κανένας να πάει καλά πριν από 200 χρόνια, τότε πραγματικά πρέπει να παραδεχθεί ότι τα έχουμε πάει και πάρα πολύ καλά. Και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν εκεί? Θα έλεγα ότι αν έπρεπε να καταλήξουμε σε μία πολύ ευσύνοπτη περιγραφή του τι ουσιαστικά λειτουργεί καλά, τι κάνει την Ελλάδα να τα πηγαίνει καλά όταν πραγματικά πετυχαίνει, θα το περιέγραφα με πολύ απλό τρόπο ως το σύνδρομο του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, όπως ξέρουμε από τα έπι του Ομήρου, είναι ένας χαρακτήρας, ένας άνθρωπος που ουσιαστικά λειτουργεί πάντα, και πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται η σημασία του συμβόλου, του συμβολισμού που έχει, μοχλεύει την ισχύ που έχει. Δηλαδή, μετατρέπει την έλλειψη ισχύως σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, χάρη στην ευφυΐα του. Η ευφυΐα του Οδυσσέα, που πολλοί αποδίδουν πολλές φορές στην ανάγνωση της Οδύσσεως ως πονηριά, έχει και αυτό το στοιχείο, είναι ουσιαστικά η ευφυΐα του λιγότερο ισχυρού, του πιο αδύναμου, που καταφέρνει να μετατρέπει αυτή την αδυναμία, αυτή την ανισχυρότητα σε θετικά αποτελέσματα. Εκεί πιστεύω ότι σταθήκαμε ως έθνος όταν πετύχαμε. Είχαμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε σωστά τις διεθνείς εξελίξεις με μια ιδιαίτερη εξωστρέφεια που πιστεύω πηγάζει
από το γεγονός πως συχνά οι Έλληνες έχουν μια πολύ έντονη διασπορική διάσταση. Είμαστε ένα έθνος ανθρώπων που ταξιδεύουν, που μεταναστεύουν, που κινούνται στον κόσμο. Αυτός ο κοσμοπολιτισμός και η εξωστρέφεια είναι πολύ συστατικό στοιχείο και ο Οδυσσέας ο ίδιος είναι ο άνθρωπος που ταξιδεύει όλη τη ζωή, για τον οποίο η Ιθάκη είναι ένας προορισμός και όχι η ουσία της ζωής του, όπως ουσιαστικά τον ερμήνευσε ο Καβάφης, και έχει τη δυνατότητα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις στις δύσκολες συγκυρίες, χρησιμοποιώντας την ευφυΐα του και την εξωστρέφειά του. Αυτό έχει κάνει και η Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται και στην Ελληνική Επανάσταση. Όταν τα πράγματα είχαν φτάσει στο όριο, όταν ουσιαστικά οι εξεγερμένοι Έλληνες είχαν ιτηθεί μετά το 1827, κατάφεραν, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διπλωματικά όπλα, την παρουσία τους στο εξωτερικό και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, να κινητοποιήσουν πολύ ισχυρότερες δυνάμεις από αυτούς για να πετύχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αν περιηγηθούμε στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, θα δούμε ότι οι μεγάλες επιτυχίες προέρχονται από τη δυνατότητά μας να κινητοποιήσουμε ισχυρότερους συμμάχους από εμάς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, όχι επειδή αυτοί θα δουν σε εμάς κάτι το ιδιαίτερο, αλλά γιατί θα κατορθώσουμε να διαβάσουμε τη σωστή συγκυρία, να τους κάνουμε να δράσουμε για το συμφέρον τους, όταν το συμφέρον τους ταυτιστεί με το δικό μας. Πάντα με τη βοήθεια των ξένων παρατηρεί κάποιος φίλος και να θυμίσω ότι όποιος θέλει μπορεί να υποβάλει τις ερωτήσεις του στο Στάθη Καλύβα και τις παρατηρήσεις για την κουβέντα. Μιλώντας λοιπόν για τους Έλληνες... Να το πω αυτό, πάντα με τη βοήθεια των ξένων, γιατί προφανώς βρισκόμαστε στη γη. Δεν είμαστε ένα νησί αποκομμένο από την ευρύτερη πραγματικότητα. Οτιδήποτε μπορούμε να πετύχουμε, θα το πετύχουμε με όσες δυνάμεις μπορούμε να κινητοποιήσουμε από αυτόν τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Ο οποίος κόσμος είναι γεμάτος παγίδες και δυσκολίες. Και αυτό που απαιτείται από εμάς δεν είναι να κλειστούμε στον εαυτό μας, αλλά να διαβάσουμε τη γεωπολιτική πραγματικότητα και να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε με το μέρος μας όσο το δυνατόν ισχυρότερες δυνάμεις. Δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό το πράγμα. Μίλησες προηγουμένως για κάποια εθνικά χαρακτηριστικά και εκεί θα ήθελα να σταθούμε. Αν σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη εθνική αρετή των Ελλήνων, δέχομαι και την απάντηση ότι δεν αποδέχεσαι τον όρο εθνική αρετή, και ποιο είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας ελάττωμα, ποια θα ξεχώριζες? Τώρα με αναγκάζεις να σκεφτώ ότι έχω απαντήσει στο βιβλίο. Και δεν σημαίνει ότι το ξαναδιάβασα πρόσφατα για να θυμηθώ τις απαντήσεις που έδωσα. Δεν το έχεις πάρει καν στα χέρια σου, να πούμε, γιατί είναι στην Αμερική. Και θα έλεγα ότι στην εθνική αιρετή θα έβαζα αυτό που μόλις τόνισα, δηλαδή την εξωστρέφεια και τη δυνατότητα να κινηθούμε με ευφυΐα. Θα έλεγα ότι αν υπάρχουν δύο μοντέλα, και απλοποιώ εδώ, εθνικής αρετής, το ένα είναι αυτό που συχνά έχουμε στο μυαλό μας, που είναι το μοντέλο της ηρωικής ήττας, το μοντέλο του Ζαλόγου ή του Αρκαδίου, όπου χάνουμε μεν, αλλά χάνουμε με τρόπο που είναι ηρωικός. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι εθνική αρετή, αυτό είναι εθνικό ελάττωμα. Και εθνικό ελάττωμα είναι να πιστεύουμε ότι αυτό, η ηρωική ήττα, είναι εθνική αρετή. Αυτό πιστεύω είναι το χειρότερο εθνικό ελάττωμα, γιατί μας οδηγεί σε ητοπάθεια, μας οδηγεί στην επιλογή της χειρότερης στρατηγικής, μας οδηγεί στο κούγκι, για να το πω όπως μας το θύμισε πριν από μερικά χρόνια κάποιος πολιτικός. Και αντίθετα, η μεγάλη μας εθνική αρετή είναι η δυνατότητά μας να βρισκόμαστε στην πρωτοπορία των εξελίξεων, να βλέπουμε πώς ακριβώς μπορεί να τοποθετηθεί η χώρα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υποφεληθεί από τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται παγκόσμια. Η δυνατότητά μας, δηλαδή, να είμαστε στην πρωτοπορία με την εξωστρέφεια. Μάλιστα, λοιπόν. Να προχωρήσουμε, λοιπόν, να αρχίσουμε σιγά-σιγά να πλησιάζουμε προς το ελληνικό όνειρο. Βλέπω ότι μαζεύονται και κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα σου τις υποβάλω. Ίσως και η τελευταία ερώτηση που κάνω εγώ και μετά θα δώσουμε το λόγο στους φίλους θεατές. Η οικονομική κρίση, η δεκαετής κρίση, τι μας έχει διδάξει, τι μας έχει αφήσει και σε πληγές αλλά και σε εφόδια? Θα έλεγα να συγκεντρωθούμε στα εφόδια και στα θετικά της κρίσης. Θα έλεγα ότι βλέποντας τα πράγματα από μια σχετική απόσταση, παρότι είναι ακόμα αρκετά νωρίς, η αίσθηση που έχω, και αυτό φαίνεται να τεκμηριώνεται και σε κάποιες έρευνες κοινής γνώμης που έχουν γίνει, είναι μια αίσθηση ενηλικίωσης. Η αίσθηση δηλαδή ότι
χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερη ωριμότητα όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανένας αυτού του είδους τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις μέσα στην οχλαγωγία του παρόντος, όπου λέγονται και ακούγονται τα πάντα. Αλλά αν κατορθώσει κανένας να αποκτήσει μια απόσταση από την καθημερινότητα, να δει τα πράγματα με κάποια μικρή απόσταση, τόσο χρονική όσο και γεωγραφική, πιστεύω ότι αυτό θα συγκρατήσει, ότι το μεγάλο κεκτημένο της κρίσης είναι η απόδειξη ότι μπορεί κανένας να υποστεί ένα τεράστιο σοκ, να χάσει 20% του πλούτου του, που είναι τεράστιο για τα δεδομένα τα οικονομικά παγκοσμίως, και παρόλα αυτά να συνεχίσει να πορεύεται μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια, μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα, να βάζει τις βάσεις για να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Η αντοχή σε ένα τεράστιο είναι το μεγάλο, ας πούμε, και το σπουδαίο στοιχείο που μπορεί να κρατήσει κανένας. Η εμπειρία της κρίσης μας έχει χορηγήσει ισχυρά αντισώματα κατά του λαϊκισμού. Πιστεύω ότι το δημοψήφισμα του 2015 ήταν ένα τεράστιο εμβόλιο, για να χρησιμοποιήσω μία ορολογία πιο των ημερών μας, με την έννοια ότι εκεί πολλοί κόσμος κατάλαβε ότι το να φωνάζεις ότι έχεις δίκιο από μόνο του δεν σε εξασφαλίζει, ούτε σου σε οδηγεί στο να πετύχεις τα αποτελέσματα που ενδεχομένως θέλεις. Ήταν μία τεράστια προσγείωση. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι είναι μία σημαντική παρακαταθήκη. Ναι. Λοιπόν, και να πλησιάσουμε και τον τίτλο του βιβλίου, λοιπόν, το Ελληνικό Όνειρο, να πούμε στους θεατές ότι ο τίτλος εργασίας που είχαμε ήταν το «Μία προσευχή στο μέλλον», επειδή ακριβώς θα επενδύαμε αυτό το σενάριο με προσδοκίες και ελπίδες. Τελικά εσύ φοβήθηκες το θρησκευτικό στοιχείο, φοβήθηκες μας παρεξηγήσουν και καταλήξαμε στο Ελληνικό Όνειρο. Προσπαθώντας να περιγράψουμε λοιπόν την Ελλάδα του 2030 και χωρίς να κάνουμε spoilers στο βιβλίο, ποιο είναι ένα περίγραμμα της εικόνας που βλέπεις για την Ελλάδα του 2030? Όπως θυμάσαι στη συζήτηση, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να περιγράψουμε ένα αισιόδοξο αλλά ρεαλιστικό σενάριο για την Ελλάδα του σύντομου μέλλοντος. Και πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει με την πανδημία είναι μια απόδειξη ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις που περιγράφουμε στο βιβλίο, οι οποίες βασίζονται στην ουσία τους σε ένα πολύ συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογική εξέλιξη, που είναι η σταδιακή, όλο και μεγαλύτερη αποσύνδεση του τόπου εργασίας με τον τόπο κατοικίας. Αυτό δηλαδή που πιστεύω θα συμβεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια με αυξανόμενους ρυθμούς, θα είναι ότι εφόσον κάποιοι άνθρωποι που μάλιστα βρίσκονται σε μια αιχμή επαγγελματική σε τομείς πολλές φορές που έχουν να κάνουν με την έρευνα, την τεχνολογία, την παιδεία κλπ, μπορούν να λειτουργούν, να επιλέγουν τόπο κατοικίας που να μην είναι απαραίτητο τόπος της εργασίας τους, θα δούμε στην Ελλάδα να αυξάνονται οι άνθρωποι εκείνοι που επιλέγουν να έρθουν και να ζήσουν στον τόπο αυτό, ο οποίος έχει να τους προσφέρει μια σειρά από πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφουμε στο βιβλίο. Και γύρω από αυτό θα δούμε δύο εξελίξεις σημαντικές. Η μία είναι μια οικονομική ανάπτυξη που θα βασιστεί σε υπηρεσίες που θα παρέχονται γύρω από αυτή την κίνηση των ανθρώπων αυτών. Και το δεύτερο θα είναι, στο βαθμό που θα δημιουργηθεί μια κριτική μάζα από τέτοιους ανθρώπους, θα δούμε να αναπτύσσεται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό η καινοτομία και στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ένα απίστευτο σενάριο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ότι κάνουμε μια πρόβλεψη του μέλλοντος. Μπορεί να υλοποιηθεί με πολύ μεγάλη ευκολία και βασίζεται στο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα, το οποίο δεν είναι μόνο ο τόπος αυτός καθεαυτός με τα χαρακτηριστικά που έχει και που όλοι γνωρίζουμε, αλλά είναι και το ανθρώπινο στοιχείο της Ελλάδας, που ουσιαστικά έχει να προσφέρει μια πρόταση ζωής σε ανθρώπους που βρίσκονται πολλές φορές στην πρωτοπορία, την τεχνολογική, που λίγοι τόποι μπορούν να προσφέρουν. Με μια μοναδική ισορροπία, πιστεύω,
στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζουν και να κινούνται οι άνθρωποι σήμερα. Οπότε πιστεύω ότι μέσα από αυτό το κανάλι θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές τα επόμενα χρόνια που θα αλλάξουν και το πρόσωπο της Ελλάδας προς το καλύτερο. Ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, και πραγματικά αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που κάνω, γιατί βλέπω έχουν μαζευτεί αρκετές ερωτήσεις, πρέπει να σου μεταφέρω. Προβάλλοντας την εικόνα της Ελλάδας στο μέλλον, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Αυτή τη στιγμή οι προγνώσεις λένε ότι σε 100 χρόνια θα είναι η μισή εδώ από όσοι βρίσκονται τώρα. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνουμε, μία διαχείριση των πληθυσμών που έρχονται στην Ελλάδα, είτε ως μετανάστες είτε ως πρόσφυγες. Πιστεύεις ότι είναι εφικτή μία ενσωμάτωση ενός μεγάλου αριθμού αυτών των ανθρώπων, προκειμένου να αιμοδοτήσουμε και πληθυσμιακά τη χώρα, αλλά και το ασφαλιστικό μας σύστημα, την οικονομία και όλα αυτά? Σαφέστατα, όπως λέω και στο βιβλίο, η Ελλάδα είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της μετακίνησης των πληθυσμών και των προσφύγων. Μην ξεχνάμε ότι η μικρασιατική καταστροφή και η ανταλλαγή των πληθυσμών οδήγησε σε τεράστιες μετακινήσεις. Και αυτό που λέω στο βιβλίο είναι ότι χρειάζεται να δράσουμε ως σημερινοί Έλληνες, ως διαχειριστές μιας τεράστιας και απίστευτα σημαντικής ιστορικής κληρονομιάς και ως προστάτες ενός μοναδικού φυσικού τόπου, το οποίο πρέπει αυτό να το μεταλαμπαδεύσουμε σε ανθρώπους που έρχονται να ζήσουν μαζί μας, ουσιαστικά να κάνουμε Έλληνες τους ανθρώπους που μοιράζονται τον τόπο και την κληρονομιά μας. Και αυτό για να το κάνουμε χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα αφήγημα για το ποιοι είμαστε, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που να είναι συμπεριληπτικός, ότι είμαστε φορείς μιας κληρονομιάς, δεν είμαστε ιδιοκτήτες, και ως φορείς αυτής της κληρονομιάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να την αναπτύξουμε και να την μεταδώσουμε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε στο μέλλον μας. Οι περισσότερες ζητήσεις που γίνονται πολλές φορές με ένα στοιχείο ουσιαστικά επανάληψης των ίδιων πραγμάτων που ξέρουμε, που έχουμε ακούσει, μιας επιστροφής πολλές φορές αρρωστημένη στο παρελθόν, όπως βλέπουμε με τις αναφορές στον εμφύλιο ή σε άλλα τέτοιου είδους ζητήματα. Ενώ αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι να φανταστούμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον, το οποίο πολλές φορές αρνιόμαστε γιατί φοβόμαστε. Πρέπει να ξεπεράσουμε, πιστεύω, αυτό το φόβο και αυτή την ανασφάλεια. Και το βιβλίο προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθεί να κινηθεί. Είναι δηλαδή πολύ αισιόδοξο, ναι. Να δώσει και τα στοιχεία ενός αφηγήματος για το ποιοι είμαστε και πώς μπορούμε με αυτό το πράγμα, με αυτή την ταυτότητα, να φτιάξουμε, να προχωρήσουμε μπροστά στο μέλλον με έναν θετικό τρόπο. Ωραία, λοιπόν, σου μεταφέρω τώρα, αρχίζω να μεταφέρω ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστεί θεμελιωδώς το ελληνικό κράτος και να ξεπεράσει τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά, γραφειοκρατία, το πελατειακό σύστημα και τις υπόλοιπες δομικές του αδυναμίες? Το ελληνικό κράτος δεν έχει μείνει σταθερό στη διάρκεια του βίου του. Ξεκίνησε με πάρα πολύ φιλόδοξο τρόπο. Όταν η Ελλάδα απέκτησε την ανεξαρτησία της, ήταν ουσιαστικά μία πάμφτωχη και τελείως κατεστραμμένη επαρχία και έβαλε μπροστά ένα από τα πιο φιλόδοξα πειράματα που μπορούσαν να μπουν, δηλαδή τη δημιουργία ενός δυτικού τύπου κράτους σε ένα περιβάλλον γεωγραφικό και κοινωνικό που δεν είχε ουσιαστικά τη δυνατότητα αυτό το πράγμα να το επιτελέσει με πετυχημένο και άμεσο τρόπο, και παρόλα αυτά δεν τα πήγε καθόλου άσχημα σε αυτό. Δηλαδή το κράτος που στήθηκε παρά τα προβλήματά του μπόρεσε να πετύχει τεράστιες μεταρρυθμίσεις. Να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που είναι η αγροτική μεταρρύθμιση, το οποίο ήταν μια μεταρρύθμιση εξαιρετικά φιλόδοξη που δεν έχουμε πολλά παραδείγματα διεθνώς αντίστοιχου επίπεδου. Ή για να δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα, η ενσωμάτωση των προσφύγων μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Ένα κράτος εκεί τελείως κατεστραμμένο, χρεοκοπημένο, που καταφέρνει να ενσωματώσει με επιτυχία 1 εκατομμύριο ανθρώπους όταν έχει πληθυσμό το ίδιο 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Μια άλλη επιτυχία που μπορώ να περιγράψω εύκολα είναι η τεράστια οικονομική ανάπτυξη που ακολουθεί το τέλος του εμφυλίου. Η τριακονταετία 50-80, στην οποία έχουμε ουσιαστικά επιδόσεις οικονομικής μεγέθυνσης, οι οποίες είναι
παγκόσμια σχεδόν μοναδικές. Τι θέλω να πω με αυτά τα πράγματα. Αν το ελληνικό κράτος ήταν μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πελετειακό, διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό, που είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αλλά δεν είναι τα μόνα, αν ήταν μόνο αυτό, δεν θα είχε καταφέρει τίποτα από όλα αυτά. Άρα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχει, άρα έχει άλλες δυνατότητες. Και πρέπει να βλέπουμε τις δύο πλευρές, πιστεύω. Ναι, λοιπόν, μία ερώτηση από τον κύριο Κώστα Μαρκάζο. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να μετατρέψουν το ελληνικό όνειρο σε φιάλτη τα επόμενα χρόνια? Ο μεγάλος φόβος είναι πάντα ο φόβος του τέλματος. Ότι δηλαδή κάποιες απλές σχετικά μεταρρυθμίσεις κολλάνε, δεν γίνονται, μπλέκουμε σε μία εσωστρέφεια, σε μία εσωτερική σύγκρουση και ουσιαστικά πορευόμαστε αποδεχόμενοι ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούμε να έχουμε, ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ελπίζουμε και προσπαθούμε να το συντηρήσουμε αυτό το πράγμα, ενώ στην πράξη αυτό που κάνουμε είναι κινούμαστε προς τα κάτω. Χάνουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να φανταστούμε με διαφορετικό τρόπο το μέλλον, χάνουμε τη δυνατότητα να βάλουμε μπροστά κάποιες απλές μεν, αλλά σημαντικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν σε τάσεις οι οποίες υπάρχουν να εκφραστούν με τρόπο άμεσο και στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο κίνδυνος. Αλλά ρεαλιστικά μιλώντας, πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτόν τον κίνδυνο το περάσαμε μετά το 2015. Δηλαδή, και η πανδημία είναι κάτι το τελείως περαστικό αυτή τη στιγμή. Η μεγάλη διαφορά που ξεχνάμε είναι ότι στη διάρκεια της κρίσης η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο, ήταν η μοναδική κακή περίπτωση. Ακόμα και οι άλλες χώρες του Νότου που είχαν βρεθεί στην ίδια κρίση, τις ξεπέρασαν με διαφορετικό τρόπο πολύ πιο γρήγορα. Αυτή τη φορά, στην πανδημία, η Ελλάδα δεν διακρίνεται. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και μάλλον μπορώ να πω, παρά τα προβλήματα που έχουν υπάρξει στην Ελλάδα, είμαστε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης στο πώς διαχειριστήκαμε τα πράγματα. Οπότε αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 2015. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε μια καλή τροχιά αυτή τη στιγμή και το μεγάλο, ας πούμε, ζήτημα, η μεγάλη πρόκληση είναι να πάρουμε, να δράξουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την πανδημία για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να προχωρήσουμε στην επόμενη πίστα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Πιστεύεις ότι η εξέγερση του 1821 ασκεί ακόμα και σήμερα στη διεθνή πολιτική σκηνή μία γοητεία προς τους εταίρους μας? Δεν είναι και τόσο πολύ γνωστή πια. Σίγουρα όταν ξέσπασε, πραγματικά άσκησε μια τεράστια γοητεία στην κοινή γνώμη των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα το κίνημα του φιλελληνισμού, το οποίο ήταν μεγάλης έκτασης κίνημα, και το οποίο ήταν και σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της ελληνικής, αυτού που ονομάζουμε Ελληνική Επανάσταση, εξέγερση δηλαδή των Ελλήνων την εποχή εκείνη. Πλέον δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, χάνεται στην ιστορία, έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ίσως είναι η ευκαιρία των 200 ετών, μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε στις υπόλοιπες χώρες του τι ήταν ακριβώς η Επανάσταση, το τι ρόλο έπαιξε, το πώς έγινε αποδεκτή σε διάφορες άλλες χώρες, αλλά νομίζω μέχρι εκεί. Η Μαρία ρωτάει ποια θα ήταν η προσευχή στο μέλλον, ποια θα ήταν το Πάτερ Ημών, ξέρω εγώ, θα παρακαλούσαμε στο μέλλον να μας τα φέρει καλά. Θα έλεγα η προσευχή στο μέλλον, αν μου επιτρέπεις Κώστα, θα είναι να μην αφήσουμε τον κακό μας σε αυτό, να μπλοκάρει τα πράγματα τα οποία μας οδηγούν ουσιαστικά πολλές φορές από μόνα τους, με τη δική τους δύναμη, προς τις καλές κατευθύνσεις. Να μην αφήσουμε δηλαδή τον εαυτό μας τον κακό να υποσκάψει τις δυνατότητες που παρουσιάζονται και που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή για μας. Άρα δεν είναι προσευχή, είναι μια παράκληση προς τον εαυτό μας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Θανάσης, μετά το κεφάλαιο δικτατορία βρίσκεται το κεφάλαιο Πασόκ. Γιατί δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένο κόμμα και όχι στη μεταπολίτευση σε γενικότερο επίπεδο, ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν έχει διαβάσει ακόμα το βιβλίο? Γιατί δεν κάνουμε μια πλήρη ιστορική αναδρομή, στεκόμαστε στα γεγονότα που θεωρούμε ότι είναι κομβικά, οπότε μετά την πτώση της δικτατορίας νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο είναι η αλλαγή του 1981 και η είσοδος μιας νέας νοοτροπίας και μιας νέας κουλτούρας, σωστά? Ναι, και γιατί το Πασόκ ουσιαστικά είναι ο κομματικός φορέας που πραγματικά θα εκφράσει
όλες αυτές τις καινούργιες ιδέες και τις καινούργιες κοινωνικές δυνάμεις που έχουν αναδειχθεί στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Αλλά και πρακτικά, αν το δούμε, αν μετρήσουμε τα χρόνια ανάμεσα στο 1974 και στην κρίση του 2009, στα οποία βρίσκεται στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, είναι πραγματικά το κόμμα που κυριαρχεί σε όλη αυτή την περίοδο. Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης ουσιαστικά είναι η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και οι αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, σε πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά πασοκοποιήθηκαν, μπορούμε να πούμε. Το ΠΑΣΟΚ πραγματικά είναι το κόμμα που και εκφράζει τις εξελίξεις στις κοινωνικές και τις πολιτικές της εποχής εκείνης, αλλά και βάζει τη σφραγίδα του πάνω σε αυτές με πολύ αντιφατικό τρόπο, όχι πάντα με τον ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 και το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 90 δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την μεταπολίτευση χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τον βασικό της πολιτικό φορέα και παράγοντα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η νοσταλγία που εκδηλώνεται τώρα, το ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια, το παίζω και εγώ στην εκπομπή, πού αποδίδεται? Στο ότι ταυτίζεται με μια εποχή ανεμελιάς, την οποία συνεχιζόταν ένα είδος οικονομικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, άμα δείτε τα μεγέθη της οικονομίας, η οικονομία σταματάει να αναπτύσσεται ουσιαστικά μέχρι την εποχή του ευρώ. Αλλά παρόλα αυτά διαχέεται ένα μεγάλο κομμάτι εισοδήματος στα νοικοκυριά, στη χώρα. Έχουμε δηλαδή ένα φαινόμενο διανομής χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη παραγωγή, που βρίσκεται και στα θεμέλια, αν θέλετε, της κρίσης που θα ακολουθήσει. Γι' αυτό υπάρχει αίσθηση αυτής της περίοδου των αυξημένων προσδοκιών, οι οποίες, αν σκεφτεί κανένας ότι από το 2009 και μετά η Ελλάδα ζει σε ένα καθεστώς μειωμένων προσδοκιών, όπου φανταζόμαστε και βλέπουμε το μέλλον ως κάτι το οποίο είναι σκοτεινό και περιορισμένο, ενώ την προηγούμενη περίοδο το βλέπαμε ως ανοιχτό ορίζοντα, είναι φυσικό αυτό να δημιουργεί μία νοσταλγία για καλύτερες εποχές. Επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Καλύβας έχει πει ότι οι Έλληνες μπορούν να εξάγουν ευτυχία. Μπορεί να επεκταθεί σε αυτό? Εγώ θα σε ρωτήσω εδώ, Κώστα, αφού την κάναμε μαζί τη συζήτηση. Πώς το καταλαβαίνεις εσύ αυτό την ιδέα της εξαγωγής ευτυχίας, έτσι όπως την συζήτησες? Ναι, δεν το έχεις πει οι Έλληνες. Έχεις πει η Ελλάδα μπορεί να εξάγει ευτυχία. Ναι. Δηλαδή ότι είναι το ιδανικό μέρος για να έρθεις να ζήσεις, να δημιουργήσεις, να επιχειρήσεις, να περάσεις καλά μαζί με ευχάριστους ανθρώπους, να βρεις καλό καιρό, να βρεις πολύ καλύτερες συνθήκες από άλλες χώρες οι οποίες μπορεί να θεωρούνται πιο ανεπτυγμένες, πλην όμως οι όροι της διαβίωσης είναι πολύ πιο σκληροί. Σωστά? Ακριβώς. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν παρέχει τις ευκαιρίες ως χώρα που παρέχονται σε άλλες χώρες, πράγμα το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε στο βιβλίο. Εάν ουσιαστικά αποσυνδέσεις τις ευκαιρίες και τη διαβίωση, αν έχεις δηλαδή τις ευκαιρίες που σου παρέχονται σε ένα παγκόσμιο στίβο, έχοντας τις κατακτήσεις, συμμετέχοντας αυτές, τότε μπορείς, και αν δεν έχεις την ανάγκη να βρίσκεσαι να ζεις εκεί που οι ευκαιρίες υπάρχουν, μπορείς να ζεις στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια, έρχεσαι στην Ελλάδα να βρεις μια ευτυχία της καθημερινότητας, που μπορείς να την έχεις αν έχεις, ας πούμε, κατακτήσει κάποια μια επαγγελματική καταξίωση δουλεύοντας παγκόσμια πια. Αυτό είναι, ας πούμε, η έννοια της εξαγωγής ευτυχίας. Αλλά οι Έλληνες, ουσιαστικά, που ζουν στην Ελλάδα με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν, έχουν παρόλα αυτά μία φιλοσοφία, θα έλεγα, και έναν πολιτισμό του δημόσιου χώρου, τον οποίο δεν συναντάει κανένας άλλες χώρες και που επιτρέπει, μαζί με τα άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρει η χώρα, που δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα μιας καλής και ισορροπημένης διαβίωσης που δεν συναντά κανένας αλλού. Οπότε και οι Έλληνες ουσιαστικά με την φιλοσοφία και την καθημερινή τους, ας πούμε, δραστηριότητα, πολλές φορές, με τρόπο που δεν το καταλαβαίνουμε όταν ζούμε στην Ελλάδα συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό το στοιχείο που κάνει τη διαβίωση στην Ελλάδα κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεδομένων των γιγαντιών αλλαγών που έρχονται, οικονομικές και κοινωνικές, λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογική και ακαδημαϊκή μας εσωστρέφεια και η έλλειψη τεχνολογικής καινοτομίας δεν θα μας ρίξουν πίσω? Κοιτάξτε, το θέμα της καινοτομίας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Μπαίνει και η ακαδημαϊκή εσωστρέφεια, βέβαια, εκεί, όπου θα ήθελα και εκεί να πεις κάποια πράγματα.
Στην Ελλάδα παρατηρούμε μια ακαδημαϊκή εσωστρέφεια σε ένα συγκεκριμένο τομέα, σε κάποια πανεπιστήμια. Απ' την άλλη, υπάρχει και μια μεγάλη εξωστρέφεια με την έννοια ότι ένα σημαντικό κομμάτι των καλύτερων φοιτητών πάντα κατευθυνόταν προς το εξωτερικό, είχε καριέρες στο εξωτερικό. Έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό Ελλήνων αυτή τη στιγμή που δημιουργούν και λειτουργούν έξω και το είδαμε και στην πανδημία τώρα, το πώς οι Έλληνες βρίσκονται σε κορυφαίες βιοτεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο. Και το ζητούμενο είναι να ξανασυνδέσουμε αυτή την ακαδημαϊκή διασπορά με την Ελλάδα. Και πιστεύω αυτό θα είναι από τα πράγματα που θα γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα δούμε δηλαδή να αναπτύσσονται οι συνεργασίες και οι δυνατότητες δημιουργίας συνεργειών μεταξύ αυτών των ομάδων. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα προσφέρει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια πολλές δυνατότητες στη χώρα. Τώρα, κάποιες ανακαλύψεις αναφυσβήτητα γίνονται αλλού. Δηλαδή, το τηλέφωνο Φερρυππίν, ο τηλέγραφος, δεν ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα παρόλα αυτά. Και προφανώς εισάγουμε πράγματα τα οποία ανακαλύπτονται αλλού. Το ίδιο ισχύει για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ανακαλύπτεται στην Ελλάδα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Απ' την άλλη, αυτό που περιγράφω ως εξαγωγή ευτυχίας ουσιαστικά παραπέμπει σε έναν τρόπο ζωής που εξισορροπεί κάποια από τα αρνητικά χαρακτηριστικά τα οποία συνεισφέρει η τεχνολογία, που είναι ουσιαστικά πράγματα τα οποία ταυτίζονται με ένα είδος πολιτισμού της ανωνυμίας, της μαζικότητας, της έλλειψης της συμμετοχής του ατόμου σε κάποια πράγματα, της αίσθησης ότι είμαστε αδύναμοι μπροστά σε εξελίξεις πολύ μεγαλύτερες και ευρύτερες από μας. Και εκεί έχουμε τη δυνατότητα αυτό το πράγμα να το εξισορροπήσουμε με έναν πολιτισμό της καθημερινότητας, θα το έλεγα έτσι, που να επιτρέπει στον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη όχι μόνο από αποτελεσματικότητα στην επαγγελματική του ζωή, αλλά από ευτυχία στην προσωπική του ζωή, να τα εξισορροπήσει. Αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε. Όχι περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μία φιλοσοφία καθημερινού βίου που να δημιουργεί τις συνθήκες στις οποίες μπορούμε αυτά που κατακτούμε μέσα από την τεχνολογία να τα μετατρέπουμε σε αυτό που ζητάμε, που είναι η ευτυχία για τον άνθρωπο. Ίσως δηλαδή είναι η εκδοχή, η σύγχρονη εκδοχή, αυτό που λέγαμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, να γίνουν τα ψηφιακά γκαρσόνια του κόσμου κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα έλεγα γκαρσόνια. Καταρχάς τα γκαρσόνια είναι σεξιστικός όρος, Κώστα, όπως θα ξέρει. Δεν ακούστηκες γιατί έκανε ένα θόρυβο. Τα γκαρσόνια τι κάνουν? Είναι σεξιστικός όρος, με την έννοια ότι είναι όπως τα αγόρια. Όπως το λέγαμε παλιά όμως, τα γκαρσόνια της Ευρώπης που λέγαμε ότι είναι στόχος να γίνουμε, ναι. Ο Αρίστος Δοξιάδης είχε πει κάποτε ότι εκεί βρίσκεται και μία δυνατότητα να ξανασκεφτούμε το ρόλο μας, όχι ως γκαρσόνια της Ευρώπης, όπως λεγόταν τότε, αλλά ως οικοδεσπότες του κόσμου. Ναι, είναι πολύ πιο σωστό και πολύ πιο ακριβές και πολύ πιο καλό. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από την Βασιλική. Η κρίση λειτουργήσε σαν ένα εμβόλιο, είπε ο κ. Καλύβας. Τα εμβόλια έχουν και τους πολέμιους τους, όπως καλά γνωρίζουμε. Υπάρχουν περιοχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής που αρνήθηκαν να πάρουν τα διδάγματα από την οικονομική κρίση? Πάντα υπάρχουν κοινωνικές ομάδες και άνθρωποι που οτιδήποτε και να γίνει δεν θα καταλάβουν τι έχει γίνει. Το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, που έχει σημασία είναι αν μια κοινωνία μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα από τις πηγές και τις ομάδες και τις ζώνες αμφισβήτησης που φυσιολογικά υπάρχουν μέσα σε αυτές. Πώς μπορούμε δηλαδή να διακρίνουμε μια κοινωνική δυναμική που μπορεί να μην εκφράζει την απόλυτη ομοφωνία των συστατικών της μερών, αλλά που της επιτρέπει να προχωρήσει μπροστά. Και πιστεύω ότι στην Ελλάδα, και φαίνεται αυτό σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά και περισσότερο το εισπράττω ως αίσθηση, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που η κοινωνία προχωράει μπροστά. Και αυτό το είδαμε, πιστεύω, πολύ καθαρά και στις εκλογές του 2019, ότι υπήρχε μία διάθεση για ένα επόμενο βήμα, το οποίο δεν ανταποκρινόταν απαραίτητα με την επιμέρους αίσθηση που είχε κανένας πολλές φορές από συστήματα όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές παραμορφώνουν την αίσθηση αυτή ή δίνουν πολύ μεγαλύτερο βάρος, ας πούμε, σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Υπάρχει δηλαδή, έχω την αίσθηση στην Ελλάδα, μία δυναμική
η οποία τοποθετείται και βρίσκεται ψηλότερα από τις επιμέρους ομάδες των, για να το πω πολύ καθαρά, των αντιδραστικών, των ανθρώπων που αντιδρούν, οι οποίοι πάντα θα υπάρχουν, πάντα υπήρχαν, απλώς με τα μέσα που τους δίδονται από τη σύγχρονη τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να ακούγονται πολύ περισσότερο. Εκεί που παλιά φωνάζανε σε ένα καφενείο, τώρα φωνάζουν, έχουν ένα τεράστιο όπλο να ακούγεται η φωνή τους πολύ πιο δυνατά από ό,τι παλιότερα. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως στο τέλος δεν ακούστηκε καλά, ίσως το πρόβλημα στον ήχο να το είχα μόνο εγώ και όχι άλλοι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο πια, θα έχουμε 10 λεπτά. Σε ποιους τομείς θα πρέπει να επενδύσει η χώρα τα επόμενα χρόνια προκειμένου να επανέλθει η ευημερία έπειτα κιόλας από τη διδαχή των 200 ετών που προηγήθηκαν? Κοίταξτε, υπάρχουν δύο, ας πούμε, αντιλήψεις που δεν τις θεωρώ ότι είναι αντίθετες μεταξύ τους. Η μία είναι η ορθόδοξη οικονομική αντίληψη, ότι για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά η χώρα πρέπει να δημιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις. Για να γίνει αυτό, για να δημιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις εργασίας, πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, δηλαδή μεγάλες εταιρείες, και να επενδύσουν χρήματα. Για να γίνει αυτό πρέπει να λειτουργήσουν οι θεσμοί με τον σωστό τρόπο, να μην δηλαδή θέτουν εμπόδια σε αυτές τις επενδύσεις, να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον για την Ελλάδα. Και αυτό είναι ουσιαστικά η ουσία του σχεδίου Πισαρίδη για το πώς μπορεί να επιστρέψει η ευημερία. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο πάλι θέλω να τονίσω δεν είναι αντίστροφο του πρώτου, αλλά πηγαίνει παράλληλα, έχει να κάνει με το ότι η Ελλάδα μπορεί να ουσιαστικά να δρέψει τους καρπούς αυτών των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών που γίνονται στον κόσμο. Περιέγραψα μία από αυτές, την αποσύνδεση του τόπου κατοικίας και του τόπου εργασίας, ουσιαστικά λειτουργώντας ως ένας τόπος που μπορεί να επιτρέψει σε ανθρώπους να έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή από αυτή που έχουν αυτή τη στιγμή. Αν αυτά τα δύο τα συνδέσει μεταξύ τους, πιστεύω ότι ξεπροβάλλει ένα σενάριο πολύ ρεαλιστικό, θεωρώ, όπου η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας χώρος όπου θα αναπτυχθούν καινοτομίας και κυρίως οικονομικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του ανθρώπου. Την ισορροπία στη διαβίωση, το πώς μπορούμε δηλαδή να ζούμε πιο ευτυχισμένοι, για να το πω πολύ απλοϊκά. Εκεί, στο συνδυασμό αυτών των δύο, βλέπω το περιθώριο για θετικές οικονομικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Τι αλλαγές, σου θυμίζω ότι έχουμε 7 λεπτά, τι αλλαγές κρίνεις ότι χρειάζεται να γίνουν άμεσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες, προκειμένου να παραμείνει αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα? Υπάρχει η τεχνική απάντηση, που είναι ότι άμα θέλουμε να ανεβάσουμε φερρυπίν ένα πολύ συγκεκριμένο και μετρήσιμο δίκτυο αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, που είναι αποτελέσματα των εξετάσεων, υπάρχουν μια σειρά από πολύ γνωστές συνταγές και μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν. Και υπάρχει και επίσης μια αντίληψη, και αυτή, επαναλαμβάνω, δεν είναι ανταγωνιστική προς την προηγούμενη, που έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί η εκπαίδευση να λειτουργεί στη βάση αποκλειστικά της αποστήθησης. Πρέπει να ξαναδούμε τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά της, που είναι η ανάπτυξη του ανθρωπίνου πνεύματος, ιδιαίτερα σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από πληροφορία. Η βασική δεξιότητα είναι η δυνατότητα να αποκτούμε συνεχώς δεξιότητες. Και για να το κατακτήσουμε αυτό, χρειαζόμαστε ουσιαστικά να ξαναδούμε την οργάνωση της εκπαίδευσης με τελείως διαφορετικό τρόπο. Έχω κάποιες ιδέες, τις οποίες περιγράφω στο βιβλίο, αλλά πέρα από αυτό, όπως και για πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά ζητήματα, δεν χρειάζεται να ξαναεφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν δοκιμασμένες λύσεις και συνταγές που έχουν εφαρμοστεί αλλού. Υπάρχουν στην Ελλάδα μία σειρά από πολύ αξιόλογα think tanks, από δεξαμενές σκέψεις, ερευνητικά ινστιτούτα που εργάζονται πάνω στην περιγραφή των πολιτικών, των δημόσιων πολιτικών εκείνων που χρειάζονται για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Και πιστεύω σιγά σιγά θα δούμε αρκετές από αυτές να μπαίνουν σε εφαρμογή. Και μετά υπάρχει και, θα λέγαμε, το χάος της καθημερινότητας, όπου μέσα σε αυτό
γίνονται πάρα πολλά πράγματα χωρίς προγραμματισμό. Η καλύτερη περίπτωση, και νομίζω δεν το αναφέρω στο βιβλίο αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι που πάντα έχω στο μυαλό μου, είναι ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι πολλοί κόσμος μπορεί να συνεννοηθεί στα αγγλικά. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει προκύψει από κάτι που κανένας δεν προγραμμάτισε. Το κόστος της μεταγλώτησης ξένων ταινιών και σειρών ήταν απαγορευτικό, γιατί η Ελλάδα ήταν πολύ μικρή αγορά. Έτσι, αντί για μεταγλώτηση, τη δεκαετία του 70 ή του 80, αυτό που κάναμε ήταν τον υποτιτλισμό. Πράγμα που είχε δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι βοηθάει στον αλφαβητισμό, όταν διαβάζει συνεχώς, αποκτάς μια καλύτερη δυνατότητα διαβάσματος, και επίσης εισπράττεις τα αγγλικά με τρόπο που δεν το καταλαβαίνεις. Πράγμα που βοήθησε πάρα πολύ στο πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που χωρίς να ξέρουν καλά αγγλικά μπορούν να συνεννοηθούν. Δεν το φοβούνται. Πράγμα που δεν το συναντάς στην Ιταλία ή στην Ισπανία, που είχαν πολύ μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλες αγορές μηντιακές, και άρα όλα τα σύριαλ, όλες οι ξένες ταινίες μεταγλωτίζονταν αντί να υποτιτλίζονται. Λοιπόν, αυτό το χάος της καθημερινότητας, το γεγονός φερειπίν ότι η Ελλάδα δεν ακολούθησε ποτέ ως τουριστικός προορισμός, λόγω σε μεγάλο βαθμό της αναποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του κατακαιρματισμού της ιδιοκτησίας, τη στρατηγική της δημιουργίας των τεραστίων resorts, ας πούμε, που κατέστρεψε τη γαλλική ισπανική ρίβη. Με αποτέλεσμα να έχουμε στα χέρια μας ουσιαστικά ένα τεράστιο αγαθό που είναι η ήπια ανάπτυξη που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε πάρα πολύ. Αλλά αποφύγαμε αυτό το. Δηλαδή, έχουμε το χάος της καθημερινότητας πολλές φορές μας οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, τα οποία μετά μπορούμε να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε περισσότερο με τον τρόπο που πρέπει. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτά και 2 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να αναλάβουν οι Έλληνες ακαδημαϊκοί δάσκαλοι για να επιτευχθεί συνένεση και να χαραχθεί μια μακροχρόνια εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και την έρευνα? Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η έρευνα και η παιδεία μπορούν να προκύψουν μέσα από τέτοια φιλόδοξα μεγάλα σχέδια. Πιο πολύ ότι δημιουργώντας ανταγωνισμό ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, φερειπίν, ανοίγοντας το πεδίο για να πραγματοποιήσουμε καινούργιες ιδέες, αυξάνοντας την αυτονομία των πανεπιστημιακών μονάδων, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε διέξοδο στη δημιουργικότητα και να αφήσουμε την ίδια την αγορά της παιδείας να βρει τον τρόπο να καινοτομήσει, από ότι να το επιβάλλουμε από τα πάνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ασφυκτικός έλεγχος του Υπουργείου Παιδείας στην παραμικρή δραστηριότητα των πανεπιστημίων, που είναι ο χώρος που ξέρω καλά, αλλά φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και στα σχολεία. Αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια παιδεία πολλών ταχυτήτων και πολλών μοντέλων, με λιγότερο έλεγχο, θα έχουμε και αποτυχίες, αλλά μόνο έτσι θα έχουμε και μεγάλες επιτυχίες. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς βλέπουμε τα θέματα της παιδείας, που να ξεφεύγει από την ιδέα του κεντρικού ελέγχου. Ο κεντρικός έλεγχος είναι απλώς, θα έλεγα, ένα γενικό περίγραμμα πολιτικών, ένας γενικός έλεγχος ποιότητας που να αποφεύγονται τα χειρότερα, αλλά που να αφήνει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια από ό,τι υπάρχουν σήμερα για να πραγματοποιηθούν καινούργιες ιδέες και να μπουν σε εφαρμογή. Τελευταία ερώτηση, που νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έχει απαντηθεί πιο πριν όταν μιλήσαμε για το δημογραφικό. Στο ελληνικό όνειρο υπάρχει χώρος για τους ετερόχθονες Έλληνες? Υπάρχει, πιστεύω, μεγάλος χώρος για τους ετερόχθονες εν γέννη. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, έχουμε ανάγκη τους ετερόχθονες λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Και βέβαια θέλουμε να υποδεχθούμε και θέλουμε να εντάξουμε στην κοινωνία μας ανθρώπους που θέλουν και οι ίδιοι να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο του ελληνικού ονείρου. Αλλά για να μπορέσουν αυτό το πράγμα να το κάνουν, πρέπει εμείς πρώτα να το περιγράψουμε αυτό το αφήγημα, να το κάνουμε συνείδησή μας και να δούμε το μέλλον ως μια διαδικασία στην οποία όχι μόνο υπάρχει χώρος για άλλους ετερόχθονες, αλλά υπάρχει πραγματικά ανάγκη και για άλλους που θα έρθουν να μοιραστούν μαζί μας αυτό το αφήγημα.
Ακούγεται κάπως, ας πούμε, δεν θέλω να πω έτσι απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά είναι ένα συστατικό στοιχείο αυτής της αντίληψης και έχει μία επαναστατική διάσταση. Δηλαδή το γεγονός ότι ως οικοδεσπότες, για να πω πριν, θέλουμε να φέρουμε στο σπίτι μας τους ανθρώπους εκείνους που θα μας βοηθήσουν να μετουσιώσουμε σε πραγματικότητα τα πράγματα τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι μπορούν να μας πάνε μπροστά. Με αυτή την έννοια οπωσδήποτε υπάρχει. Και η αλήθεια είναι πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Παρά την κακοφωνία, παρά τις κορώνες, αυτό αν κοιτάξουμε την πράξη και όχι τόσο πολύ το λόγο, θα δούμε ότι πάντα στην Ελλάδα υπήρχε μια αρκετά μεγάλη έτσι, ευρύτητα πνεύματος στην πράξη, στην δυνατότητά μας να δεχθούμε άλλους. Μάλιστα. Ο Νίκος ρωτάει, Ελλάδα διχασμούς, δίχως διχασμούς, πότε θα έχουμε. Η απάντηση είναι ποτέ και ευτυχώς. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους παρακολουθήσατε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση που είναι τελικά πολύ πιο λειτουργική και χρήσιμη από τις παρουσιάσεις βιβλίου που γίνονται σε φυσικό χώρο, καθώς αυτή μπορούν να την παρακολουθήσουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι και να απευθύνουν και ερωτήσεις. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν οι εκδότες και όταν έρθει η λύτρωση. Σας θυμίζω ότι το ελληνικό όνειρο που είναι αυτό εδώ, μπορείτε να το παραγγείλετε online από τα σχεδόν όλα από τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ και για την εμπειρία του βιβλίου και για τη σημερινή συζήτηση και ελπίζω να τα πούμε σύντομα όταν επιστρέψει στην πατρίδα επιτέλους. Ναι, και ελπίζω επίσης σε 10 χρόνια το 2030 να οργανώσουμε μία συζήτηση για να δούμε αν κάποια από τα πράγματα τα οποία συζητάμε για το μέλλον της χώρας, αν έχουν γίνει πραγματικότητα. Ακριβώς. Καλά να είμαστε ως τότε. Λοιπόν, καλό βράδυ, μάλλον καλό απόγευμα σε σένα, στο Connecticut. Καλό βράδυ στους υπόλοιπους που μας είδαν. Γεια σας. Καλό βράδυ.